ευκαιρία που απαστεύει την Δημήτρη. Καλά, καλά. Κύριε Βοσμπούκη, γνωρίζεστε με τον Άγιο Βέρεια, σκίστε και από τη Βέρεια. Σεβασμιότατοι, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο 15ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας, Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού, του οποίου οι εργασίες λαμβάνουν χώρα εδώ στην όμορφη Νάουσα. Μια πόλη που ξέρει να συνδυάζει την ομορφιά της φύσης με την εξαιρετική αγροτική παραγωγή, την εμπορική και τουριστική κίνηση, με την παράδοση και την αλίστου μνήμης ιστορία, καθώς και με άλλους έγκριτους εξαιρετικούς επιστήμονες που θα γνωρίσουμε σήμερα. Το θέμα του συμποσίου μας είναι τα δίκτυα των βλάχων. Την εκδήλωση τιμά με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, καθώς και εκπρόσωπος του Πατριαρχείου, κύριος Παντελήμων. Παρακαλώ να έρθετε για ένα σύντομο χαιρετισμό. Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνέδροι, με πολύ χαρά χαιρετίζω την έναρξη του 15ου Ιστορικού Ιστορίας, Λαογραφίας, Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών με θέμα «Τα δίκτυα των βλάχων», που διοργανώνεται φέτος στην πόλη μας, την ηρωική και μαρτυρική Νάουσα από τον Σύλλογο Βλάχων Ναούσης και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και καλωσορίζω όλους τους εκλεκτούς συνέδρους. Πρόεδρε του Συλλόγου Βλάχων Νάουσας, πρώην Δήμαρχε, αγαπητοί κοσμήτορες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, καταρχήν επιτρέπτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και μου προσωπικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Νάουσας, κυρία Τζιμουλίκου, και τον συνδιοργανωτή οικείο Δήμο της Ιερωικής Πόλης Νάουσας για τη φιλοξενία του συμποσίου, καθώς και την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας για την αμέριστη υποστήριξή της προς τους συνδιοργανωτές. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 15ου Συμποσίου Ιστορίας, Λαογραφίας και Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού με θέμα τα δίκτυα των... και τα συναφή με τους βλάχους θεωρητικά ζητήματα. Οι βλάχικοι πληθυσμοί διακρίνονται γενικά από εξωστρέφεια. Αυτή με τη σειρά της τους επιτρέπει να μετέχουν του γίνεσθε σε ευρύτερη κλίμακα. Ακριβώς αυτές τις διαδρομές θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το διήμερο που ακολουθεί. Η βλαχική παρουσία στη κεντρική Μακεδονία είναι ένα ιδιαίτερο και ενδιαφέρον παράδειγμα με δικά της ξέχωρα χαρακτηριστικά. Η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας των Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων στοχεύει στην διεπιστημονική και κυρίως ψύχρημη έρευνα των θεμάτων που αφορούν τους βλάχους. Η παρουσία των έγκριτων επιστημών, πανεπιστημιακών αλλά και ερευνητών από τα πανεπιστήμια Αριστοτέλειο, Ιωαννίνων, Πειραιός και Βιέννης εγγυάται αυτή την προσέγγιση. Σε αυτή την κατεύθυνση η Ομοσπονδία συνεργάζεται με τους ειδικούς επιστήμονες που έχουν ως αντικείμενο τη βλαχική θεματολογία. Ερευνούν και αναστοχάζονται το παρελθόν και το παρόν με μέθοδο αυστηρά επιστημονική, για να καταγραφούν και να αναδεχτούν οι πολλαπλές βλαχικές ταυτότητες και αναγνώσεις τους. Εμείς οι βλάχοι υπάρχουμε. Είμαστε εδώ. Ιωνίας. Αγαπητοί σύνεδροι, κυρίες και κύριοι, Γινιβίνη. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Νάουσας, σας καλωσορίζω στην πόλη μας και σας εύχομαι μια ευχάριστη διαμονή.
Φέτος έχουμε την τιμή και τη χαρά να διοργανώνουμε το 15ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας, Λογογραφίας, Πλάχης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών, συνεχίζοντας την άριστη συνεργασία μας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Ο Λογογραφικός Σύλλογος Βλάχων Νάουσας είναι ένας σύλλογος που ποτέ δεν σταματά να δημιουργεί. Είναι πάντα παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου, της Ομοσπονδίας και των λοιπών πολιτιστικών συλλόγων. Έχει να επιδείξει ένα πλήθος παραστάσεων, ομιλιών και εμφανίσεων σε εθνικές, διεθνείς και διεθνείς εκδηλώσεις. Κυρίως όμως ασχολείται με την έρευνα σε ό,τι αφορά την παράδοση των βλάχων της περιοχής μας. Στα πλαίσια της συνεργητικότητάς του, αποφάσισε και την αίτηση διοργάνωσης του φετινού συμποσίου. Κατά τη διάρκεια του συμποσίου, αξιόλογοι καθηγητές και ιστορικοί θα μιλήσουν για την ιστορία των βλάχων της περιοχής μας. Και όχι μόνο. Ήδη προηγήθηκε σεμινάριο χορών από τη χοροδιδάσκαλό μας Ευτέρφη Πέτκου σε δάσκαλους και χορευτές της Ομοσπονδίας μας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου που βοήθησαν σε όλη την προετοιμασία. Επίσης, την Περιφέρεια και τον Δήμο, αλλά και όλους τους χορηγούς, που είτε με την οικονομική τους βοήθεια, είτε με τη διάθεση προϊόντων, στάθηκαν αρρωγοί στην προσπάθεια της διοργάνωσης της όλης εκδήλωσης. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και της Παγκόσμιας Βλάχικης Αντικειμενίας, κύριο Μιχάλη Μαγειρία, γιατί μας βοήθησε και μας συμπαραστάθηκε σε όλη την προετοιμασία του συμποσίου, καθώς και όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τοπικού μας, πάλι δήμαρχε, συνάδελφε, Πέτρο Μπόλα, κύριε Τελιανίδη, Περιφερειακές Σύμβουλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, εκλεκτοί καθηγητές, μας θυμάται ιδιαίτερα σήμερα στην πόλη μας, θεσμικοί εκπρόσωποι, φορέων, συλλόγων εδώ της περιοχής μας. Να σας καλωσορίσω και εγώ σε όποιο βαθμό με επιτρέπετε σαν οικοδεσπότης μέχρι πρότινος. Θέλω να ευχηθώ από ψυχής καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις του συμποσίου αυτού του διήμερου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτές τις όμορφες αίθουσες, σε αυτούς τους χώρους που πριν από 25 και κάτι χρόνια λειτουργούσαν διαφορετικά αυτοί οι χώροι των εργοστασίων, η παλιά βιομηχανία της Νάουσας. Χρειάστηκε να περάσει ένα μεγάλο διάστημα για να επαναχρησιμοποιηθούν με ό,τι καλύτερο νομίζω στον πολιτισμό, στα γράμματα, στις τέχνες. Έτσι λοιπόν είστε από τους πρώτους συλλόγους που υλοποιεί αυτή την όμορφη δράση εδώ πέρα το συμπόσιο το 15ο. Διάβαζα νωρίτερα το Φιλαδιάκη Αρχοντούλα και λέτε μέσα από το 1980 ότι είστε σύλλογος που δράει καθημερινά και βοηθάει στις προσπάθειες του Δήμου κτλ. Είναι απολύτως έτσι. Ιδιαίτερα χαιρόμαστε που δεν είναι μόνο σε όλους των Βλάχων. Έχουμε ιδιαίτερη τιμή στην Νάουσα να έχουμε ένα πλήθος πολιτιστικού γίγνεσθε πολιτιστικών συλλόγων. Και ο Σύλλογος Βλάχων φυσικά είναι ένας από τους πιο δυνατούς μας συλλόγους από το 1980. Λέγατε όμως και κάτι άλλο ότι για την εξωστρέφεια, το συμβάλλετε και εσείς. Είναι επίσης σημαντικό λοιπόν ότι και το σημερινό συνέδριο, το συμπόσιο, αυτόν τον χαρακτήρα έχει της εξωστρέφειας, γιατί η Νάουσα πρέπει να βλέπει και να σχεδιάζει κατά αυτόν τον τρόπο. Και 1500 χορευτές στην Ακρόπολη, ίσως ο ιστορικός του μέλλοντος τη χρησιμοποίηση, ήταν πέρυσι το Σεπτέμβριο, όπου συνεχίσαμε τη μεγάλη εκδήλωση στο Ζάπιο στην Αθήνα. Στο Σύλλογο της Νάουσας που συμμετείχε σε αυτήν την εκδήλωση στην Αθήνα και στην Ακρόπολη. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι σας, η Βλάχη είναι μαρτυρία Ορθοδοξίας, Ελληνισμού και πολιτισμού. Είναι εκείνη που, όπως λέγει ο Μπεράρ, με το πουγγί και το αίμα έφτιαξαν τη Νέα Ελλάδα. Και εφόσον βρισκόμαστε στην πόλη της Νάουσας, είναι πολύ φυσικό η πρώτη εισήγηση να προσεγγίζει τον βλαχόφωνο Ελληνισμό και την πόλη της Νάουσας. Γι' αυτό η πρώτη εισηγήτρια είναι η κυρία Μαρία Τσίτσι, ιστορικός, με θέμα Νάουσα, ο τόπος μας από χθες μέχρι σήμερα. Κυρία Τσίτσι, έχετε τον λόγο. Και θα τηρήσετε το τέταρτο, όπως και όλοι οι εισηγητές. Εγώ είμαι μέλος του Συλλόγου Βλάχων Νάουσας, είμαι χορεύτρια εδώ και 20 χρόνια στο Σύλλογο. Όταν λοιπόν μου ζητήθηκε να μιλήσω μέσα σε 10 λεπτά για την Νάουσα και την ιστορία της, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να αποδώσω